κόψε. Ε, δεν πάει πιο ψηλά. Καλά. Τι έπαθε. Έσκασε κάτω. Γιατί. Δεν ξέρω. Πίσω μας είναι. Ναι. Δεν σκοτώσαμε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Evil Loader. Πλησιάζουμε το καράβι, πάμε Κρήτη. Ξεκινάει μια σειρά επεισοδίων που θα είναι στην Κρήτη. Στόχος μας σε αυτό το ταξίδι είναι να δείξουμε ότι το Tesla πάει παντού, να περάσουμε καλά. Και μετά έχουμε τρεις αποστολές: να μην σπάσουμε το αμάξι, να μην σπάσουμε τον drone και να έχουμε συνέχεια φόρτιση. Αν πετύχουμε ένα από τα τρία, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήταν επιτυχία. Τώρα είμαστε στη Χαλέπα, βλέπουμε κάτω τα Χανιά, με απίστευτο φως. Οι δρόμοι της Κρήτης είναι λίγο τρελοί και εδώ τώρα θα αρχίσω να κορνάρουν. Και έχει και πολλές στρατιωτικές βάσεις. Εδώ εννοεί τη Σούδα είναι και πολεμικό λιμάνι. Άντο. Έτοιμοι. Ναι. Πρώτη μέρα στα Χανιά από το πρωινό. Φεύγουμε, είναι Κυριακή, και για να αποφύγουμε το χαμό που θα γίνεται σε όλες τις παραλίες κοντά στα Χανιά, επιλέγουμε να πάμε Σφακιά. Είναι περίπου 88 χιλιόμετρα μακριά από τα Χανιά. Είναι στο νότιο κομμάτι, κάτω από τα Λευκά Όρη. Εκεί μπορούμε να βρούμε και παραλίες, αλλά και μετά το απόγευμα να κάτσουμε για φαγητό στα ορεινά χωριά που είναι πάρα πολύ όμορφα και έχουν φοβερό φαγητό. Λοιπόν, εμείς κατεβήκαμε όλο αυτό το δρόμο τις Φουρκέτες. Ωραία, κάτω. Αποφύγαμε τα Λευκά Όρη και τώρα έχουμε φτάσει εδώ κάπου, κοντά στη χώρα Σφακίων. Λίγο πριν το Λουτρό πρέπει να είμαστε. Άρα μπορούμε να πάμε είτε από εδώ, Φραγκοκάστελο, είτε να πάμε από εδώ, Αράδαινα, Ανώπολη και τέτοιο για φαγητό. Λέω να πάμε Αράδαινα, Ανώπολη και αν μας φτάνει η μπαταρία μόνο, Φραγκοκάστελο. Μέσα. Δες τι κατεβαίνει, το είδες από που κατεβαίνει. Δεν υπάρχει, κατέβηκε κάθετο κομμάτι τελείως. Εκεί τέρμα του δρόμου είμαστε. Αποχαιρετούμε τον Ήλγκα. Από τις πιο ωραίες παραλίες του Σφακίου μπορείς να φτάσεις με τα πόδια. Επιτέλους. Τυχεροί όμως, σκιά από πάνω. Αφού δεν έφυγε κανένα κοτρόνι πάνω. Τώρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο δρόμος που ανεβαίνουμε. Πάμε προς τη γέφυρα της Αράδαινας και δείτε εδώ στην οθόνη για τι δρόμο μιλάμε μέχρι την Αράδαινα. Πόσες φουρκέτες. Άμα είμαστε στην WRC, ο συνοδηγός θα είχε βαρεθεί να λέει δεξιά. Δεξιά φουρκέτα, αριστερή φουρκέτα, δεξιά φουρκέτα. Απίστευτο, δεν ξέρω και εγώ πόσες, δεν μπορώ καν να τις μετρήσω πόσες φουρκέτες είναι. Γιατί ανεβαίνουμε ουσιαστικά όλο το βουνό μέχρι να φτάσουμε στη σιδερένια γέφυρα της Αράδαινας. Απίστευτη θέα, πολύ έτσι ομορφιά, ιδιαίτερη άγρια. Βλέπετε εδώ έχουμε ξεκινήσει ήδη την ανάβασή μας και βλέπετε στην οθόνη πόσες ακόμα φουρκέτες έπονται. 90 χιλιόμετρα ας πούμε μακριά από τα Χανιά, λογικά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πώς μπήκε το αγροτικό στη φουρκέτα. Κάνε θεά από τα πλάγια. Αν φοβάσαι τα ύψη. Θέλω να μην είναι τριλό. Δεν γιάθεσαι από την γέφυρα τελειώνα. Να σταματήσουμε λίγο.
μόλις φύγαμε από τη γέφυρα της Αράδενας. Πάμε πίσω, πάμε προς την Άνω Πόλη, να κάτσουμε να φάμε στις πάρα πολύ όμορφες ταβέρνες που είναι εδώ. Άλλος κόσμος εδώ από τα Χανιά, η επιλογή μας να έρθουμε εδώ, τουλάχιστον μέχρι τώρα, μας έχει αποζημιώσει πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφα, πιο ήσυχα και απίστευτα τοπία όπως βλέπετε. Συμφόρηση. Αναρωτιόμασταν πριν για ποιο λόγο είναι ξερά τα σφακιά και θέλουμε να μας πείτε στα σχόλια όσοι ξέρουν από Κρήτη. Είναι το κλίμα, είναι τα κατσίκια που τρώνε οτιδήποτε φτάνει, ξέρω εγώ, μέχρι το λαιμό της και πάνω το τρώνε. Είναι και ένα συνδυασμό, μάλλον ένα συνδυασμό των δύο. Δηλαδή, είναι το κλίμα που είναι ξερό και πρέπει να φυσάει πολύ για να είναι δύσκολο να φυτρώσει κάτι ψηλότερο. Οπότε, οτιδήποτε είναι χαμηλότερο τρώνε τα κατσίκια και μένει ξερά τα σφακιά. Εγώ, αυτή είναι η θεωρία μου. Όποιος μπορεί να μας απαντήσει στα σχόλια που ξέρει από Κρήτη. Δρόμο κατεβαίνουμε εδώ για να βγούμε στα Σεϊτάν λιμάνια. Κάτι φουρκέτες εδώ. Εκεί δηλαδή που τελειώνει το φαράκι, εκεί είναι τα Σεϊτάν λιμάνια. Εδώ βλέπετε στο πάρκινγκ που έχει κόσμο. Θα πρέπει να αφήσουμε το αυτοκίνητο εδώ και να το κόψουμε τα πόδια από εδώ και πέρα. Να πω να ρε. Ναι, δεν φαίνεται εδώ είναι. Αλλά είναι περίεργο. Πάει πιο ψηλά. Τι έπαθε. Έσκασε κάτω. Γιατί. Δεν ξέρω. Πίσω μας είναι. Ναι. Σκοτώσαμε. Η κάμερα δείχνει. Ναι. Γιατί? Ήταν αυτό το μήνυμα που λέγε maximum altitude. Νέα μέρα στην Κρήτη, αλλά πριν σας πούμε που πάμε σήμερα, ας μιλήσουμε λίγο για χθες, για τα Σεϊτάν λιμάνια. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι αν θες να επισκεφτείς τα Σεϊτάν λιμάνια, οπωσδήποτε παπούτσια. Σας δείχνω μερικά πλάνα εδώ από το πόσο απόκρημνο είναι το μονοπάτι για να φτάσει κανείς στα Σεϊτάν λιμάνια. Μπορεί να νομίζω ότι το έχετε, με σαγιονάρες δεν το έχετε, είναι πολύ πολύ απότομο, είναι από τα πιο απότομα μονοπάτια που έχω κάνει για να φτάσω σε παραλία. Και έχουμε κάνει αρκετά στο EV Loader. Και για να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα σημείωτα της θεσινής ημέρας, είχαμε την πρώτη αναγκαστική προσγείωση του drone μας. Σας δείχνω μερικά πλάνα εδώ. Έκανε μια κίνηση καμικάζι, ακόμα αναρωτιόμαστε τι συνέβη. Το είχαμε να μας κάνει, να μας ακολουθεί αυτόματο το αυτοκίνητο χωρίς να χρειάζεται να το πιλοτάρουμε εμείς. Κρατούσε το χειριστήριο Χριστίνα και κάποια στιγμή μου λέει: Χρήστο, είναι πολύ χαμηλά. Το κοιτάμε και βλέπουμε απλώς ότι κάποια στιγμή κάνει μία επιτάχυνση και σκάει στο έδαφος.
Θα σας δείξουμε εικόνες τελικά από ό,τι φαίνεται έχει επιβιώσει. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να το ξαναπετάξουμε. Αλλά ήταν πραγματικά έτσι ένα αξιοσημείωτο το τελείωμα για αυτή την ημέρα χθες στα Σεϊτάν λιμάνια. Άποψή μου, τα Σεϊτάν λιμάνια αξίζουν να κατεβείτε, απλώς να είστε προετοιμασμένοι για το κατέβασμα. Και άμα έχει πολύ κόσμο, είναι λίγο έλα, πέρασε εσύ, ανεβαίνω εγώ στο απότομο μονοπάτι, θέλει προσοχή. Αλλά είναι κάτι μοναδικό. Η παραλία δεν είναι κάτι απίστευτο, αλλά το τοπίο με τα λιμανάκια αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ωραίο και να κολυμπήσεις και να καθίσεις λίγο. Ναι, το μόνο μελανό σημείο από αυτό το ταξίδι είναι τώρα στην επιστροφή μέσα στη νύχτα, κατεβαίνοντας από τα Σφακιά, φεύγοντας δηλαδή από την Άνω Πόλη, κατεβαίνουμε ένα δρόμο ο οποίος είναι μέσα στις Φουρκέτες. Θυμάστε, το δείξαμε στην άνοδο με φως. Το βράδυ δεν τραβούσαμε το βίντεο. Και σε αυτό το δρόμο, ο οποίος είναι γεμάτος με κλεισάκια, με παιδιά που έχουν σκοτωθεί στο δρόμο, συνέχεια είχαμε προσπεράσεις από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από Fiat Punto, αγροτικά με το ένα φανάρι αναμένο, προσπεράσεις στο πουθενά, ξυστά από εμάς πάνω στις στροφές. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι άνθρωπος κριτικός, έτσι παραδοσιακός, με ένα φοβερό αγροτικό εκεί που ήμασταν στη γέφυρα, γιατί μας ρωτούσε για το αυτοκίνητο, αν είναι γρήγορο κι αυτά, μας είπε θα έπρεπε να έχουν τα αυτοκίνητα κόφτη, γιατί είναι σαν να έχεις ένα όπλο. Έχουν σκοτωθεί τόσοι άνθρωποι στην Κρήτη. Στην αρχή, έτσι από το παρουσιαστικό του, νόμιζα ότι με δούλευε, ας πούμε, και ότι το πατούσε και ο ίδιος. Αλλά μιλούσε πολύ σοβαρά, γιατί προφανώς τα μάτια του έχουν δει πράγματα εδώ στην Κρήτη. Κατά τα άλλα, φοβερή μέρα, άξιζε πάρα πολύ τον κόπο. Θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο να φορτίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας για τη σημερινή μέρα. Αν σας αρέσουν αυτές τις περιηγήσεις που κάνουμε με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε διάφορα μέρη σε όλη την Ελλάδα, αξίζει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Ιδηλόντιο και να ανοίξετε τις ειδοποιήσεις, γιατί κάθε Δευτέρα ανεβάζουμε νέα βίντεο που σίγουρα δεν θέλετε να χάσετε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και συνεχίστε να κινήσετε ηλεκτρικά. Τέλειο! Φοβερό! Η εταιρεία EV Loader θα βρίσκεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το 2021, στο περίπτερο 7, 10 με 14 Σεπτεμβρίου και θα είναι χαρά μας να σας γνωρίσουμε όλους, να δείτε τους φορτιστές, το λογισμικό μας και να συνομιλήσουμε για όλα τα θέματα ηλεκτροκίνησης μαζί.